Κοιτάξτε, είναι ευχάριστο που με παίρνετε. Ίσως να σας έπαιρνα και εγώ ήθελα λίγο χρόνο να σκεφτώ τίποτα τι ήθελα να πω φεύγοντας από την Καλαμάτα, γιατί νομίζω ότι ο κύκλος μου έχει κλείσει. Από αυτά που μαθαίνω και από το τρενάρισμα, αυτό που γίνεται με υποχρεώνει και να μην περιμένω και συγχρόνως να ψάξω κάπου αλλού, γιατί έχω κάποιες προτάσεις τώρα και έπρεπε εγώ να κοιτάξω το δικό μου το συμφέρον. Είναι αυτό, είναι κάπως απότομο, ας το πούμε, αυτή η απομάκρυνση από την Καλαμάτα, σας είστε κάπως απότομα ή το περιμένατε? Κοιτάξτε, το τελευταίο καιρό είχα την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει, πάει να αλλάξει η Καλαμάτα, κάποιοι προσπαθούν να περάσουν κάποια δικά τους πράγματα, έτσι. Ναι. Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει γίνει μια καινούργια κίνηση κάποιων ανθρώπων και έχω την εντύπωση ότι όλοι δεν έχουν στόχο εκεί πέρα. Άλλο στόχο έχουν κάποιοι που αγαπάνε και πρώτο στόχο είναι η Καλαμάτα. Πιστεύω κάποιοι άλλοι έχουν στόχο να κάνουν τη δουλειά τους εκεί και σε αυτό το κομμάτι για να πετύχουν τη δουλειά τους ίσως χρειαζόταν να έχουν και ένα προποντή που να μπορούν να του περάσουν αυτά που θέλουν. Εγώ, ξέρετε, όσο καιρό είμαι, λάθος ή σωστό, υποστηρίζω την άποψή μου και έχω τις δικές μου αποφάσεις. Δεν κουμαντάρουμε εύκολα, τουλάχιστον από μανατζαρέους. Κοίταξε, να σου πω κάτι, ήταν τιμή μου, μεγάλη τιμή μου που δούλεψα σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και θέλω να γνωρίσω τους ανθρώπους που με φέρανε. Αλλά πρέπει να θυμούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πραγματικοί φίλοι μου, και ο κύριος Ράπης, και ο κύριος Μουσάκης, και ο κύριος Παπαθοδωρίδης, και ο κύριος Βάρνας. Και όλοι αυτοί είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και θα σταματήσω να λέω ονόματα, μην ξεχάσω κάποιον και δεν θέλω να πω σε αυτό το πράγμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, αλλά ξεχνάνε ότι εγώ μου δώσα μια ομάδα, αλλά δεν ξεκίνησα μαζί με τους άλλους από την ίδια αφετηρία. Ξεκίνησα τελευταίος μια θέση που την είχε η ομάδα και την προηγούμενη χρονιά αγκαλιά, σφιχτά αγκαλιά. Ναι. Την είχε συνέχεια τελευταία. Ναι. Έτσι, και στα πρώτους 1-2 μήνες που παίζαμε, κοιτάγαμε συνέχεια τον πίνακα και δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή, να βγάλουμε το κεφάλι μας πάνω από τους 8 που πέφτανε. Έτσι, και παρόλο που εγώ ήμουν αισιόδοξος, αυτοί παραμιλάγανε, τρέμανε. Έτσι. Και εγώ έλεγα θα πάμε. Πράγματι πήγαμε, φτάσαμε στη βρύση, δεν ήπιαμε νερό. Εγώ προσωπικά έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω δει τι λάθη έχουν γίνει. Είναι πράγματα που τα κρατάει τον εαυτό μου, που βγάζαμε έστω και στο πρώτο για την άνοδο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, ότι η ομάδα δεν πίστευε κανείς ότι μπορεί να φτάσει να διεκδικήσει την άνοδο. Έτσι, έγινε μια υπερπροσπάθεια με αντίξιες συνθήκες. Και δεν βγήκα ποτέ να κατηγορήσω κανέναν. Ούτε αν έχουμε γήπεδο, ούτε τι βρήκα, τι σχέσεις των παιχνών μεταξύ τους. Δεν, ούτε είπα ούτε και σταματάω εδώ, ούτε θα πω τίποτα άλλο. Έτσι, τα πήρα όλα πάνω μου, έκαναμε ένα αγώνα και στενοχωρήθηκα πάντα στο αφού δεν τα καταφέραμε. Αλλά όμως να ξέρουμε ότι εγώ δεν ξεκίνησα την ίδια ευκαιρία. Η ευκαιρία, μια που το λέω γενικά σε όλους, είδα στη συνέντευξη της συνέλευσης. Θέλω να πω στον κύριο Λαγωνικάκο ότι για να φτάσει η ομάδα να χαθεί εκεί πέρα, κάποιος την πήγε, κύριε Λαγωνικάκο. Αλλά δεν θέλω να σας κάνω άλλο συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι είστε κοντά στο να φέρετε τον Μπέμπουλα, τον Αβράμοβιτς και τον Κόκαλη στην ομάδα και να την βοηθήσετε. Έτσι πρέπει να σου αντιμετωπίσεις κάποιους τέτοιους ανθρώπους, κάπως έτσι με χιούμορ. Δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή, ξέρω πως συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν είναι πίσω από όλα αυτά, κάποτε ήταν προστινές στην Καλαμάτα και απέτυχε. Τώρα τα κάνει όλα από πίσω. Όταν ήταν προστινές απέτυχε. Τώρα τα κάνει όλα υποσκιά. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρεια και παραπάνω. Θέλω να κοιτώ την καρδιά μου να πάνω να καλά, να βγω λάθος εγώ. Μάλιστα. Στο κακό το βλέπω και το σκέφτομαι. Θέλω πάλι να ευχηθώ στα Μπούντοξ, στο Πιλάβλους Αγνούς, να πάει η ομάδα εκεί που αξίζει, έτσι που αξίζει. Με τα Μπούντοξ ξεκίνησε μια πολύ καλή σχέση που ίσως χάλασε. Στην πορεία χάλασε. Ο λόγος ποιος μπορεί να ήταν, δηλαδή, ότι ήταν πολύ απαιτητικά, πολύ απαιτητικά τα Μπούντοξ. Τα Μπούντοξ ήταν πολύ καλή και αγαπάνε την ομάδα τους και τρέχουν και δεν μπορεί να τους καταλήγεις κανείς τίποτα. Απλώς εγώ
όταν ήταν όλα καλά, δεν τους πλησίασα. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, δεν τους πλησίασα, δεν ήθελα να τους κάνω φίλους για να τους έχω φίλους. Τους αντιμετώπισα σαν τη δύναμη της Καλαμάτας μέχρι εκεί. Αλλά παρασυρθήκαν ίσως από ένα καλό παιδί, αλλά λίγο ελαφρύ. Τους τα μετάφερε κάποια πράγματα λάθος και εκεί ίσως έγινε μια παρεξήγηση. Θα την καταλάβουν με τον καιρό. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η επόμενη μέρα του Μίλτον Κόφο ποια είναι, προπονητικά? Πιστεύω ότι μέχρι τέλος εβδομάδος θα μάθετε. Νομίζω ότι τέλος εβδομάδος κάποια πράγματα δρομολογούνται και πιστεύω να πάνε καλά. Μάλιστα. Πιστεύω να πάνε καλά. Ωραία. Πάντως να ξέρετε ότι αφήνω φίλους, πολλούς φίλους. Δεν λέω ονόματα γιατί θα ξεχάσω κάποιον και θα παρεξηγηθώ. Ναι. Έτσι. Και περισσότερο από όλους νιώθω ότι ο φίλος μου είναι ο κύριος Ράλης. Mm-hmm. Ο οποίος σε αυτούς τους μήνες με είχε δίπλα του σαν είναι και μεγαλύτερός του σαν παιδί του και μου φέρθηκε υπέρονα. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, και οι φίλοι κάνουν λάθη κανένα φορά ή τα από φίλους μπορεί να έχει κάποια πικρία, αλλά δεν πάμε να είναι φίλοι, έτσι. Ναι, σωστά. Πάμε να είναι φίλοι, μετά να είναι φίλοι. Σωστά. Λοιπόν. Θα έρχομαι με κάθε θυσία, θα έρχομαι καλαμάτα και ειλικρινά εύχομαι. Και ελπίζω τώρα που θα θέλω να πάρω ένα προπονητή καλύτερο, να πάρω ένα προπονητή που θα μάθω την περσινή χρονιά είχε μια άνοδο, είχε μια επιτυχία, έτσι. Γιατί έχει νόημα αυτό που λέω, εντάξει. Μόνο αυτά. Ναι. Μόνο αυτά. Εντάξει, εγώ χάρηκα που με πήρες, με συγκεκριά να τα πω. Θα σε έπαιρνα και εγώ λίγο να πεις κανένα δύο μέρες, 20 χρόνους ανακοίνωνα και την ομάδα που θα έρθει. Αλλά εντάξει, με πρόλαβες και δεν μπορώ να ανακοινώσω τίποτα. Μάλιστα. Ναι, ναι, και να πω να προσέξουν τα παιδιά τα μικρά που αφήσαμε πίσω. Το Ζαχαρόπουλο πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουν να μην το χάσουν. Τον Ηλία τον Κουντάνη, πρώτη φορά μιλάω που είναι και παιδί σου, ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Το Βασιλόπουλο, τον Κακανή. Είναι παιδιά που πρέπει να τα προσέξουν. Κοιτάτε, μην έρχονται παιδιά περαστικά και κάνουν κακό στα δικά σας τα παιδιά. Εντάξει κύριε Μίλτο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.